Εμείς θα τους αναπτύσσουμε. Αλλά, αλλά αυτό τώρα είναι ένα γαϊτανάκι, ας πούμε, το οποίο από ένα σημείο και μετά ο κόσμος και κουράζεται και ενοχλείται και δεν ξέρω τι άλλο πώς να το πω. Δεν είναι ευχάριστο. Ενώ μας είχαν πει, ενώ μας είχαν πει ότι τέλη του Απρίλη θα αναπτυχθούν και πιο μπροστά. Ναι. Και μετά καταλήξαμε τέλος του Απρίλη. Θα αναπτυχθούν οι δασκηχάτες στο νομό, μιλάω το δικό μου το νομό. Ενημερωτικά μετά, χωρίς έγγραφο και χωρίς καμιά άλλη πληροφορία, πληροφορηθήκαμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση ότι οι χάρτες θα αναπτυχθούν τέλος του χρόνου του 20 και αν δεν αναπτυχθούν τέλος του χρόνου θα αναπτυχθούν μετά το τέλος του χρόνου αυτού, δηλαδή από το 2021 και μετά. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Μάλιστα. Είναι έτοιμοι όμως, δηλαδή ναι. Έχουν, ας πούμε, έχουμε χαρακτηρισμένα εδάφη δασικά, χορτολιβαδικά, ναι, καλλιεργήσιμα κτλ. Το ότι δεν έχουν αναρτηθεί όμως, κύριε Δασάρχη, έχει να κάνει με τις δράσεις, και το λέω αυτό γιατί ευθέως θα σας πω την ερώτηση. Είχα μια καταγγελία, να το πω, εχθές ενός συμπολίτη μας, ο οποίος μου λέει το εξής. Εκεί στο χώρο των ανεμογεννητριών, στην Επισκοπή, έχει περίπου 25 στρέμματα ο συγκεκριμένος κύριος. Πήγε λοιπόν στο χωράφι του, το οποίο έχει κάποιες ελιές, κάποιες χαρουπιές. Πήγε στο χωράφι του λοιπόν ο άνθρωπος και τον πέταξαν έξω κυριολεκτικά από την ιδιοκτησία του, λέγοντάς του ότι αυτό το κομμάτι, τα 25 στρέμματα, είναι κηρυγμένα δασικά και ότι τα νοικιάστηκαν από εσάς στην εταιρεία των ανεμογεννητριών. Παίζει κάτι τέτοιο είναι, το λέω τώρα για να μας διασταυρώσετε αυτή την πληροφορία του συμπολίτη μας, και αν γίνεται αυτό το θέμα, δηλαδή έχω εγώ χωράφι, ένα χωράφι ας πούμε, μπορείτε εσείς να το χαρακτηρίσετε δασικό χωρίς να το γνωρίζω εγώ και να πάει να νοικιαστεί και σε νέο ιδιοκτήτη, να υπάρχει νέος ιδιοκτήτης, το κράτος, το οποίο στη συνέχεια το νοικιάζει σε ιδιώτη. Αυτό γίνεται, είναι δηλαδή στη διαδικασία του fast track, ας πούμε. Όλα γίνεται με βάση το νόμο. Η υπηρεσία δεν μπορεί να δώσει το οποιοδήποτε χαρτί, εάν δεν είναι νόμιμο, διότι αντιλαμβάνεται. Εννοείται αυτό, ναι, αλλά λέω πώς γίνεται η διαδικασία και, χωρίς να ξέρει κάποιος, δηλαδή φανταστεί το σοκ του ανθρώπου. Θα ενημερώσω. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα είναι το εξής. Πρέπει να δω το φάκελο ή να δω και την έκταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αλλά από ό,τι συμπεραίνω και καταλαβαίνω, η έκταση αυτή, η οποία θεωρείται για το φερόμενο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη, έτσι, θεωρούμε εντάξει είναι δική του έκταση, ας το πούμε και έτσι, ως γεωργική, μπορεί κατά τη δασική υπηρεσία να μην είναι και γεωργική. Ναι. Δηλαδή ο χαρακτήρας να μην είναι γεωργικός. Εδώ δεν παίζει ρόλο κάποιο τοπογραφικό που έχει κάποιους χάρτες. Ο κάθε πολίτης έχει την απέτηση, ας πούμε, και τη σιγουριά ότι το χωράφι του δεν έχει πρόβλημα, γιατί έτσι τον βολεύει και καλά το κάνει, δηλαδή. Να. Η υπηρεσία όμως έχει άλλα μέτρα και σταθμά για να κρίνει μια έκταση αν είναι δασική ή όχι. Έτσι, με αεροφωτογραφίες, με επιτόπου αυτοψία και όλα αυτά. Οπότε παίζεται κατά πόσο είναι γεωργική ή όχι. Να. Από εκεί έπειτα τώρα, από τη στιγμή που στους δασικούς χάρτες έχει περαστεί όλη η έκταση ως γεωργική, ως δασική, υπάρχει από τον νόμο η δυνατότητα σε όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες που μπαίνουν ή στα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν, που κατά τη γνώμη μου ως περιβαλλοντολόγος είμαι και εγώ, δεν συμφωνώ το περιβάλλον να επιβαρύνεται με όλα αυτά, έτσι, αυτό είναι άλλη υπόθεση, από τη στιγμή που το κράτος θέλει να βγάλει, να δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις επενδύσεις και να βγάλει και το χρήματα μέσα από αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία παίρνει από τους τους οποίους δημιουργούν αυτές τις εγκαταστάσεις. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν, αλλά τι γίνεται τώρα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όταν θα αναπτυχθούν οι δασκηχάτες και πάει ο συγκεκριμένος πολίτης και κάνει προσφυγή για το ακίνητό του και δει η επιτροπή ότι πραγματικά δεν είναι δασικό αλλά είναι γεωργικό, τότε
έρονται όλες αυτές οι διατάξεις δασίας νομοθεσίας που διέπνευσε το ακίνητό του, mm-hmm. μια και είναι γεωργικό τελικά, τελεστήριο mm-hmm. μέσα από τις επιτροπές που θα κάνει ένσταση. Mm-hmm. Οπότε ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να απέχει από αυτές. Μάλιστα. Ακόμα και αν έχει στήσει, ας πούμε, την ανεμογεννήτρια στο χωράφι. Θα πάει την ανεμογεννήτρια και θα την πάει αλλού. Θα πάει τα κουβαδάκια της να παίξει παραπέρα. Αχα. Μάλιστα. Τώρα. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Ότι γι' αυτό γίνονται διδασκοί χάρτες. Για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το οποίο αμφισβητείται από χαρακτήρα. Αυτό τώρα όμως, και δασάρχη, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν έχουν αναρτηθεί οι διδασκοί χάρτες, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν έπρεπε να γνωρίζει ότι η ιδιοκτησία του νοικιάστηκε μπορεί ήδη. Μπορεί να κάνει και το άλλο. Μπορεί να κάνει στον, και το άλλο. Στο, από το κράτος. Να τοπογραφήσει το χωράφι του. Υπάρχει τοπογραφικό, μου λέει, από το 2005. Να το φέρει στην υπηρεσία τη δική μας. Να. Και να βγάλει μια πράξη χαρακτηρισμού. Να. Από εμάς, mm-hmm. πριν να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες. Φοβάμαι όμως ότι επειδή έχουν βγει δασικοί χάρτες και είναι, ας πούμε, σε κατάσταση αδράνειας προς το παρόν, θα συμβουλευτεί πάλι η υπηρεσία τους δασικούς χάρτες για να του απαντήσει. Αλλά μπορεί όμως να κάνει ένσταση στην επιτροπή, δηλαδή μπορεί η δασική υπηρεσία, η υπηρεσία μας, ας πούμε, να του πει ότι ναι, ναι είναι δασικό. Αυτός όμως έχει δυνατότητα να κάνει ένσταση σε μια επιτροπή που λέει Τεχνική Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων, Νομούλα Συθίου, mm-hmm. και να το πάρει από εκεί εφόσον τα στοιχεία που έχει συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο αυτό σκέφτεται για την έκτασή του, δηλαδή γεωργική. Ναι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, απλά είναι λίγο. Να σας πω κάτι με αυτό όλα που μου περιέγραψε ο κύριος αυτός χθες το βράδυ. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Διότι ναι. έχουμε. Πείτε ότι είναι δικό μου αυτό το κομμάτι των 25 στρεμμάτων στις ανεμογεννήτριες. Πάω να δω το χωράφι μου και με πετάει έξω επενδυτής. Διότι το νίκιασε από το δασαρχείο. Καταρχάς, ο τρόπος που το λέει, σε πέταξε, τι πάει να σε πέταξε, γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι που πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά τους, τα πολίτες. Αυτή είναι η συμπεριφορά που μου περιέγραψε και το μεταφέρω. Δεν έχω λόγος να αμφισβητήσω τον άνθρωπο. Ας του κάνει μία αγωγή του σταθμού, σε τελευταία ανάλυση, ας του κάνει μία αγωγή και παράλληλα να ζητήσει μία πράξη χαρακτηρισμού από εμάς πριν αναπτυχθούν οι δασικοί χάρτες, γιατί μπορεί να καθυστερήσουν αρκετά. Σε περίπτωση που η υπηρεσία του τοπίου δασικού να προσφύγει στην Επιτροπή Επίκτησης Δασικών Αμφισβητήσεων, εδώ στην Τεχνική Επιτροπή, mm-hmm. υπάρχουν πιθανότητες, εφόσον πραγματικά τα στοιχεία τα οποία έχει συνάδουν στον Άννη Γεωργικό, mm-hmm. να το πάρει. Γιατί πολλές φορές και οι επιτροπές μετά. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Θα του κάνει αγωγή. Ναι. Δεν θα έπρεπε όμως με κάποιο τρόπο να ενημερωθεί αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρετε, έγινε αυτό. Γιατί βρέθηκε προεκπλήξεων, σοκαρίστηκε. Ναι, να ενημερωθεί από ποιον. Δεν ξέρω από ποιον, από εσάς, από τον επενδυτή. Μα ενημερώνουμε τον κάθε πολίτη χιλιάδες στρέμματα στον νομό, χιλιάδες διοκτήτες το καθένα. Γι' αυτό γίνεται δασκοί χάρτες, για να δούμε μετά αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή, όπως το κτηματολόγιο, να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι να δουν στους ανατιμένους χάρτες η εκτάσεις τους. Πώς έχουν χαρακτηριστεί. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν είναι αργά, ότι μπορεί να κάνει ένσταση ο συγκεκριμένος κύριος, ας πούμε. Προφανώς θα βγει δασική γιατί σου χάρτη έχει περάσει δασική, αλλά θα κάνει ένσταση μετά στην Τεχνική Επιτροπή και εφόσον τα στοιχεία συνηγορούν ως προς αυτό που λέει αυτός, θα την πάρει. Δηλαδή και πριν καν αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες, πριν όλα αυτά, με διαδικασία fast track, νομίζω υπάρχει μια νομοθεσία που το λέει αυτό. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Δασάρχη μας, γιατί αύριο πείτε ότι ας πούμε στείνονται στην διαδικασία τέτοιου τύπου fast track και τα λοιπά, Καλαμάφκα, στείνονται στη Θρυπτή ανεμογεννήτρες, στείνονται ας πούμε στον Άι Γιάννη, να ξυπνήσουμε ένα πρωί ας πούμε και να δούμε όλα, δηλαδή καταλαβαίνετε πως το λέω. Ναι. Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι τελικά μπήκαν σε εκτάσεις που υποτίθεται, δηλαδή θεωρηθήκαν εκτάσεις δασικές, εάν η Επιτροπή ας πούμε κρίνει αργότερα αλλιώς, και θα ακριβοπληρώσουν την έκταση που πήρανε. Ή θα έχει το δικαίωμα ενδιαφερόμενος, αφού μπήκανε στο κτήμα του, ακόμα και μια καρφίτσα να μπήκε στο κτήμα του και ένα δοκάρι να μπήκε στο κτήμα του, να το βγάλει και να δείξει αποζημίωση. Δηλαδή αγωγή, δηλαδή μπήκε στο χτήμα μου, μπήκε στην περιουσία μου και εγκατέστησε διάφορα πράγματα, ας πούμε. Ναι, εγώ από αυτό έχω χάσει τόσα και τόσα έσοδα, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Και ο δικηγόρος τα ξέρουν αυτά. Μάλιστα. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Ωραία. Αυτό φέρεται όμως ότι το δασαρχείο το νίκιασε
το συγκεκριμένο, τα 25 στρέμματα στον επενδυτή. Μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, το δασαρχείο ναι. το νίκιασε, το νίκιασε, αλλά μπορεί με τη διαδικασία όμως που περιγράψατε προηγουμένως. Τη γρήγορη που περιγράψαμε ναι. προηγουμένως, στην πρώτη επιτροπή η οποία θα συσταθεί εδώ. Γιατί τώρα θα σταθεί, έχει σταθεί η επιτροπή, αλλά δεν έχει ακόμα συνεδρίες. Ναι. Στις πρώτες συνεδρίες να μπει, mm-hmm. να πάρει την απάντηση ότι είναι γεωργικό, εφόσον βέβαια. Είναι η και επιτροπή, αποφασιστεί κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή αυτό τώρα είναι τρομακτικό που λέμε και περιγράφουμε. Τι να κάνουμε, τι λειτουργεί το κράτος, τι να κάνουμε τώρα. Άρα το δασαρχείο νίκιασε τα 25 στρέμματα στους επενδυτές. Θεωρώντας τα δασικά, χωρίς ο άνθρωπος να γνωρίζει κάτι. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν μετά στη συνέχεια μπορεί να κάνει αυτό που σας είπα άμεσα να το κάνει αυτό. Γιατί και ο επενδυτής έχει αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή θα θεωρηθεί ότι η υπηρεσία δεν συμβάλλει στα προγράμματα τα, τα κυβερνητικά, τα προγράμματα τα κρατικά, τις επενδύσεις, η πράσινη ενέργεια και όλα τα σχετικά. Αυτές οι δουλειές γίνονται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μάλιστα. Και οφείλει ο ιδιοκτήτης μετά, ο οποίος θίγεται. Ο οποίος δεν το γνώριζε. Ναι, ο οποίος το γνώριζε. Τώρα όμως που το γνωρίζει, θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία που σας είπα. Να προβεί στη διαδικασία. Σαν να μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, ας πούμε, και σου χαλάει ένα τοίχο μέσα στο σπίτι σου. Αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης, όπως είναι και αυτός που έχει τώρα το χωράφι, τέλος πάντων, θα κινήσει τη διαδικασία για να βρει το δίκιο του. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργη η ιστορία αυτή πραγματικά και με τρομάζει γιατί αύριο μεθαύριο με κάποιο τρόπο όπως σας είπα έτσι με αυτή τη διαδικασία fast track χαρακτηρίζονται δασικά χωράφια του κόσμου και στείνονται ας πούμε παντού ανεμογεννήτριες και αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Μα γι' αυτό έγινε δασικοί χάρτες και έπρεπε χρόνια τώρα να έχουν γίνει, γι' αυτό γίνανε τώρα δασικοί χάρτες έτσι με καθυστέρηση για να μπορέσει τελικά να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι. Δηλαδή γιατί με τους δασικούς χάρτες αυτούς θα ξεκαθαρίσουν ποιες εκτάσεις είναι γεωργικές, ποιες είναι δασικές. Δεν θα γίνεται πλέον αυτοψίες για να πηγαίνουμε να κάνουμε έξω, έχουμε ένα απλωμένο χάρτη που θα είναι τελεσίδικα χαρακτηρισμένες πλέον εκτάσεις σε σχέση με τις προσφυγές των επιτροπών και θα βλέπει, θα είσαι ο πολίτης εδώ, θα βλέπει ο ίδιος πάνω στο χάρτη το ακίνητό του πώς έχει χαρακτηριστεί και θα παίρνει απλά μία βεβαίωση για το τι χαρακτήρα έχει. Μάλιστα. Δεν θα κάνουμε για αυτή τη διαδικασία των επιτροπών, των πράξεων χαρακτηρισμού, μάλιστα. των Οπότε ανακοινώσεων, είναι, της μερίδης. Είναι σοκαριστικό αυτό κύριε Μασάχημας πραγματικά, γιατί ξέρουμε ότι το δάσος είναι δάσος, ότι δεν επιτρέπονται οι δράσεις εκεί είναι συγκεκριμένες. Δεν θα αγοράζουν εκτάσεις εκεί να φτιάξουν ξενοδοχεία. Ναι, νοικιάζονται από το δασαρχείο λοιπόν αυτές οι εκτάσεις, το επιτρέπει ο νόμος να γίνεται με αυτή τη διαδικασία fast track, χωρίς καν να γνωρίσει ότι ο ιδιοκτήτης μου πήραν το. Ότι χρησιμοποιήθηκε το χωράφι του με αυτόν τον τρόπο. Τώρα βέβαια μετά αν έρθει να κάνει ένσταση αφού έχει τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια των 25 μέτρων, τρέχα γύρευε. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον ιδιοκτήτη, γιατί και εγώ έχω κάποιο χωράφι, κάποια χωράφια, δεν όχι πολλά, 2-3 τέλος πάντων, πολύ λίγα τέλος πάντων. Και αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι αυτά που λέει αυτός θα τα αντιμετώπιζα και εγώ σε μια παρόμοια περίπτωση. Η γραφειοκρατία όμως γενικότερα και η νομοθεσία είναι τέτοια και η ευελιξία που πρέπει να έχει κάθε υπηρεσία για να εφαρμόσει την νομοθεσία. Μην θεωρηθούμε ότι πάμε και κόντρα στις επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Σε επίπεδο υπηρεσιακό και όχι προσωπικό. Αναγκαζόμαστε και βρίσκομαι μέσες λύσεις ή χρυσές τομές, ας πούμε, για κάποιες υποθέσεις. Μάλιστα. Μπας περιπτώσει, θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης και να μην βρεθεί προεκπλήξεων ο άνθρωπος ότι... Ναι, να ενημερωθεί όμως από πού. Δεν ξέρω. Από εμάς. Μα εδώ πέρα είναι χιλιάδες υποθέσεις, εκτάσεις. Θα βγάλουμε λαβράκι τώρα κι άλλο. Θα πιάνουμε καθένα τον ιδιοκτήτη να του λέμε, κοίταξε να δεις. Όχι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, μα δεν το γνωρίζει. Όταν εσύ, όταν το δασαρχείο νοικιάσει σε επενδυτή, πόσες περιπτώσεις είναι αυτές και δασάρχη μας. Ναι, μα το κρατώ. Δηλαδή, πόσες είναι. Δηλαδή, αν ας πούμε πάμε στα όρη, στη θρυπτή και χαρακτηρίσετε μια έκταση δασική, που είναι δάσος τέλος πάντων, και την νοικιάσετε το δασαρχείο, το κράτος την νοικιάζει σε επενδυτή, δεν θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει τουλάχιστον αυτό και να μπορεί πριν στηθεί αυτό το μεγαθύριο να γνωρίζει τι θα γίνει για να προβεί σε ενστάσεις και όλα αυτά. Συμφωνώ. Δηλαδή πώς... Θα πρέπει...
θα πρέπει fast να track χωρίς να ξέρω. Αυτό μην το χαρακτηρίσω τώρα. Γιατί... Θα πρέπει να γνωρίζει. Ναι. Αλλά γιατί θα διαφωνήσουμε μετά αν το χαρακτηρίσω. Για να βγουν, ναι. Ακούστε, για να βγουν οι ταχύ χάρτες, δεν μπορούσαν σε όλο το νομό να τρέχουν δύο υπάλληλοι που έχουμε. Σε όλο το νομό να τους περπατάμε δεξιά-αριστερά. Είχαμε ένα γενικό χάρτη. Άρα μου λέτε ότι είναι πολλές οι εκτάσεις αυτές. Ναι. Πόσες έχουν νοικιαστεί. Κύριε Σάκη μας. Ένα μεγάλο τραπέζι, ναι. Πιάσαμε την νομοθεσία και μετά με το στερεοσκόπιο, ναι. και με την άποψη, ας πούμε, την εμπειρική που έχουμε λίγο πολύ, καθορίσαμε ποιες εκτάσεις είναι δασικές και όχι. Χωρίς να ξέρουμε σε ποιον ανήκει κάθε έκταση. Ναι, ωραία, ωραία. Δηλαδή στο βουνό τώρα ξέρεις σε ποιες δουλειά μου ανήκει σε ποιον. Από εκεί και έπειτα τώρα, εμείς κάναμε όλη αυτή την ιστορία ως εισήγηση, όχι ως δασικό σίγουρα. Ναι, αλλά όμως θα εγκατασταθούν ήδη, έχει ξεκινήσει και το ξέρετε ότι... Άρα, θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, καταλάβαμε τι παίζει με αυτό. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που νοικιάζεται σε επενδυτές, επιχειρηματίες, έκταση δασική στο νομό Λασιθίου, κύριε Δασάρχη μας? Υπάρχουν κάποιες περιοχές. Καταρχάς οι ανεμογεννήτριες, η ολική ενέργεια, οι μήλοι που υπάρχουν στη Σιτία, στον Ανάλουκα. Όπου βλέπετε μήλους, ανεμογεννήτριες, και όλα αυτά παντού. Είναι χαρακτηρισμένα δασικά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, έτσι. Εντάξει, μπορεί και ο ιδιοκτήτης εδώ να το γνωρίζει, ας πούμε, και να συνεννοεί ή να ζητήσει. Ή μπορεί να μην είναι εκτάσεις που να τον αφορούν. Όπως εδώ στην Κρητσά, τώρα που πρόσφατα που έγινε μια ιστορία με ανεμογεννήτριες, σηκώθηκε όλη η Κρητσά, γίνανε συνελεύσεις, πράγματα, μυστήρια. Το οροπέδιο επίσης, έτσι. Το οροπέδιο Λασιθίου που επίσης. Ναι, δηλαδή ξεσηκώνεται ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν όμως περιοχές που λειτουργούν. Που λειτουργούν, τα βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά. Αυτές βέβαια γίνανε με νόμιμο τρόπο, διότι η νομοθεσία του επιτάσσει και η κυβερνητική. Ναι, εμείς θέλουμε τη διαδικασία, κύριε Δασάρχη μας, δεν είπαμε ότι έχετε ευθύνη σε αυτό, έτσι προς Θεού, να το διαχωρίσω. Αλλά αυτό τώρα είναι τρομακτικό που περιγράφεται, καταλαβαίνετε τι. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τον ιδιοκτήτη κάθε έκταση, ας πούμε, η οποία υπάρχει σε ένα τεράστιο τοπικό. Το γνωρίζει όμως η εταιρεία, καταλαβαίνετε. Το γνωρίζει η εταιρεία, καταλαβαίνετε. Η εταιρεία θα μπορούσε να το κάνει, ναι. Εγώ μιλάω από τη δική μας την πλευρά. Ναι. Λέω το γνωρίζει τον ιδιοκτήτη η εταιρεία, έτσι, αφού τον πετάει και έξω από την... Γιατί είδετε, λοιπόν, αυτή είναι η εταιρεία, λοιπόν, έπρεπε να τον ενημερώσει. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε θέματα, να κοιτάξουν να τα βρουν διαφορετικά. Διότι εάν τίθεται τέτοιο θέμα, τότε το όφελος του αντισταθμιστικού θα πρέπει να το παίρνει αυτός που έχει την έκταση, η γεωργική, και όχι το κράτος. Ναι. Αφού όμως δεν γνωρίζει αν τι είναι χαρακτηρισμένο αυτό, αν είναι, δεν έχει κάνει ένσταση, το χαρακτηρίζεται εσείς δασικό, άρα δεν έχει λόγο μέχρι να το πάρει χαμπάρι του χρόνου το Μάρτιο και να κάνει κάτι. Έχει περάσει, έχει στηθεί η ανεμογεννήτρια. Θα μπορούσε να ευχηθεί και ο ενδιαφερόμενος ότι φέρεται ως δασική έκταση. Όπως φέρονται και ως γεωργικές οι εκτάσεις, δηλαδή είναι η εισήγηση αυτή, οι εκτάσεις είναι φερόμενες ως γεωργικές, οι φερόμενες ως δασικές, μέχρι να ολοκληρωθεί και πάνω σε αυτό γίνονται οι εστάσεις και πάνε στην Τεχνική Επιτροπή. Να του πει, ας πούμε, ότι εντάξει, τα έφερες εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε και τα λοιπά, αλλά δεν έχει τελεσυνδικήσει ο χαρακτήρας. Δεν το γνώριζε ο άνθρωπος αυτό, σας είπα πως το έμαθε και σοκαρίστηκε ο ίδιος με αυτή τη διαδικασία, δεν γνώριζε κάτι και έτσι το καταλαβαίνετε. Και νομίζω όλοι μας το κατανοούμε, ξέρουμε ότι έχουμε μια περιουσία σε αυτό το λόφο, παραδείγματος χάρη, και πάμε να δούμε τι κάνει η ελιά μας ή το χαρούπι μας και βρισκόμαστε προεκπλήξεων, έτσι αντιλαμβάνεσαι το σοκ αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να του κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι, τα ξέρει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να κινηθεί. Μάλιστα. Είναι όπως όταν μπαίνει άλλο στο σπίτι σου. Ναι, ακριβώς αυτό. Κάτι, και ακριβώς λες, σπίτι μου είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω τώρα, είναι λίγο η νομοθεσία πραγματικά σοκάρει. Ναι, και εμείς πραγματικά αυτά παλεύαμε δυστυχώς και προσπαθούμε να συντονιστούμε με όλους και με τις νομοθεσίες και με όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν διευκρινίζονται ακριβώς, υπάρχουν κάποιες ασάφειες. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν δασική χάρτες είπαμε από του χρόνου, έτσι, για να μπορεί ναι, το πιο πιθανό, κάποιος, ναι. Είναι τώρα για Δεκέμβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, αλλά... Τέλος της χρονιάς, αρχές του 21. Και, λέγανε έτσι, για αρχές του 20 ότι θα αναφέρονται. Εσείς είναι όμως έτοιμα από εσάς, η υπηρεσία τα έχει ολοκληρώσει αυτά, με τους λίγους υπαλλήλους που είπατε, και δασάρχη μας, έτσι, οπότε είναι μόνο... Έτσι ανιδιοτελώς προσφερόμενοι οι υπάλληλοι, οι δύο υπάλληλοι που έχω. Να, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Πραγματικά είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Οπότε να αναμένουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες, τις οποίες δεν τις θέλει η Ευρώπη. Εσείς εντάξει, συμφωνείτε με αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα από την... Γιατί είναι ωραία η λέξη όπως ακούγεται. Εγώ ξέρω ότι είναι απέναντι από το σπίτι μου και ξέρω ότι αυτά τα τέρατα θα έχουν και δονήσεις. Δεν είναι θέμα το αντιστητικό. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μ' αρέσει αυτό. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Να σας πω. Είναι θέματα υγείας. Είναι θέμα υγείας. Δηλαδή απέναντί μου θα είναι αυτά τα θηρία. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, υπάρχουν άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να οικονομηθεί ενέργεια, ναι. Θα ήταν καλύτερα. Υπάρχουν και επίσης στην Ευρώπη, αν παρακολουθείτε, τώρα πλέον οι ανεμογεννήτρες στείνονται μέσα στη θάλασσα ή κάπου τέλος πάντων που δεν ενοχλούν. Ναι. Το 90% της Γερμανίας, των Γερμανών, το έχουν, υπάρχει νομοθεσία που το έχει απαγορεύσει πλέον. Ναι. Τώρα, ό,τι τέλος πάντων, να μην πω τώρα, ό,τι σαβούρα υπάρχει να την τρώμε στη Μούρη η κριτική, είναι ένα θέμα, ενώ μπορούν τα ηλιοθερμικά είναι ένα άλλο που δεν ενοχλούν και τόσο, ας πούμε, ή άλλες μορφές ενέργειας, όπως τέλος πάντων μην τις πούμε τώρα, γιατί όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εννοούμε μόνο το σβουράκι, έτσι, υπάρχουν και άλλες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να έχουμε το νου μας και τα μέντε μας που λέμε, κύριε δασάρχη μας, από εδώ και πέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά μετά.